Να είστε καλά. Είναι και τον Αγίον Αναργύρων σήμερα. Και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Από τα σοβαρά, από την Κάριστο. Έχουμε να πούμε κάτι για την Κάριστο? Να σας καταγγείλουμε καταρχάς. Εμένα? Ναι, ναι. Πάλι καταγγελία. Που τα καλύτερα τα κρύψατε, δεν τα δείξατε. Η Νότιο Σερβία έχει και άλλες εφημορφιές, δεν είναι μόνο αυτά που δείξατε. Και εντάξει, τα ξέρετε ότι... πολύ καλά. Ναι, καλό θα δόξα τω Θεώ. Αλλά επειδή δεν θέλετε να τα δείξετε στους πολίτες, καλό θα είναι να πάμε με τον Δήμαρχο και να μας τα δείξει, που μπορεί να δείξει και άλλα πράγματα. Που είναι μεγάλης πολιτιστικής αξίας η Νότιο Σερβία, και όχι μόνο. Και φαντάζομαι ότι μια από την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε το νόμο για τα υδατοδρόμια και θα κάνουμε και υδατοδρόμια, θα είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση. Α, αφορά και την Νότια Εύβοια αυτό, βέβαια, το νομοσχέδιο. Βέβαια. Αφορά και την Νότια Εύβοια. Τα υδατοδρόμια, ειδικά την Εύβοια, πιστεύω ότι θα τη διευκολύνουν πάρα πολύ και θα αποκαταστήσουν και την σύνδεση που έχουν με την νησιωτική Ελλάδα, με τις Κυκλάδες. Επομένως, θα μπορούμε έτσι να. Ομολογώ ότι με φνηδιάσατε. Να δείξουμε περισσότερο. Ομολογώ ότι με φνηδιάσατε. Ευχάριστα όμως, έτσι. Πρέπει να το πω ότι με φνηδιάσατε ευχάριστα. Λοιπόν, τελευταία φωτογραφία που παίξαμε στις γενικές φωτογραφίες, κύριε Σπίρτζη, αφορά μια είδηση ότι πολύ πιθανά, ίσως και από αύριο, στα λεωφορεία πλέον, η είσοδος και στα τρόλεϊ θα γίνεται μόνο από την μπροστινή πόρτα, με στόχο να μπει τέλος στην λαθρεπιβίβαση. Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει και θα ισχύουν και άλλα μέτρα, γιατί, κύριε Σαράντη, είναι πραγματικά κρίμα δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια να χάνονται. Τα περισσότερα από αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, χανόντουσαν από το πλαστό εισιτήριο και στο μετρό και στα λεωφορεία. Έχουμε πλέον το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έχουμε μια κοινωνική... Θα έρθει και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο μετά. Έχουμε μια κοινωνική πολιτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν υπήρχε ποτέ. Επομένως, τώρα πρέπει να πάμε σε ελέγχους οι οποίοι δεν θα θυμίζουν τους ελέγχους που είχαν ζήσει οι πολίτες κάποτε. Και μιλάω για τους κεφαλοκυνηγούς. Αλλά σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει και ιστοδιαφυγή ή άλλα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Μαθαίνω όμως ότι οι οδηγοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία λένε ότι εμάς δεν μας πέφτει λόγος για να κάνουμε έλεγχο σε σχέση με τα εισιτήρια. Το ένα που λένε είναι αυτό. Και το άλλο είναι, λένε επίσης, ότι δεν μας πέφτει λόγος γιατί εμείς θα πρέπει να ανοίξουμε και τις τρεις πόρτες. Πώς θα ελέγχουμε αν μπαίνουν από τις πίσω πόρτες ή όχι? Ναι. Σας λέω τι λένε οι οδηγοί, έτσι. Οι οδηγοί μπορούν, αν θέλουν, τους το έχουμε προτείνει αυτό πολλούς μήνες πριν, να έχουν ένα πρόσθετο επίδομα προκειμένου την ώρα που ανοίγουν την μπροστινή πόρτα να ελέγχουν το ποιος χτυπάει το ηλεκτρονικό εισιτήριο ή όχι. Αλλά αυτό δείχνει κάτι, κύριε Σαράντη. Δείχνει ότι δεν υπάρχει συνείδηση σε κάποιους σε αστικές συγκοινωνίες. Αλλά έχει να κάνει και με τη συνείδηση του πολίτη, έτσι. Η συνείδηση του πολίτη είναι πολύ ψηλά σε αυτά τα θέματα. Αυτοί όμως που ζουν από τις αστικές συγκοινωνίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια στιγμή, και δεν μιλάω για την πλειοψηφία, μιλάω για τη μειοψηφία, ότι αν τα έσοδα των αστικών συγκοινωνιών από το ελληνικό δημόσιο ως επιδότηση εισιτηρίου και από το εισιτήριο δεν είναι επαρκή, δεν θα παρέχουμε ποτέ ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, δεν θα έχουμε τα λεωφορεία που αξίζει να έχουν οι πολίτες, δεν θα έχουμε την συχνότητα, αν θέλετε, των δρομολογιών που πρέπει να έχουν για να εξυπηρετούμε τους πολίτες. Κάνατε μια αναφορά στα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Μετακινούμε αρκετές φορές με το μετρό. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κατά την είσοδο, κυρίως κατά την έξοδο, έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Έτσι. Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες ή δεν έχουν μάθει ή αρνούνται να μάθουν το πού πρέπει να βάλουν το εισιτήριο. Δεν είναι δυνατόν να παρατηρώ κόσμο ο οποίος πάει στην μπάρα που έχει χ κόκκινο, σαν να σου λέει από εδώ δεν βγαίνεις, γιατί από εκεί μπαίνουν οι άλλοι. Και πάνε εκεί και αναβγούν. Πάνε άλλοι οι οποίοι παίρνουν το εισιτήριο, άλλοι το βάζουν από πάνω, άλλοι το βάζουν από κάτω, άλλοι το βάζουν από σπίτι τους, δεν ξέρω πού. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς όμως. Τι να κάνουμε, να εκπαιδεύσουμε έναν τους πολίτες. Δεν ξέρω, ίσως να παίζουν βίντεο παράδειγμα στους σταθμούς. Υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν άνθρωποι που συνδράμουν τους πολίτες για να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτήριου.
Κύριε Σαράντη, όποτε έχουμε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή που απευθύνεται σε εκατομμύρια κόσμο, δηλαδή στο μετρό έχουμε 1 εκατομμύριο μετακινήσεις την ημέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχουμε και μια περίοδο για να μάθει ο πολίτης να εξοικειωθεί με το σύστημα. Επομένως, πιστεύω ότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι αν ο πολίτης δεν έχει εξοικειωθεί ή κάποιοι πολίτες δεν έχουν εξοικειωθεί με το σύστημα, ούτε να αποτελεί αυτό λόγο για να μην χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες. Εδώ όμως και πολύ καιρό δεχόμαστε κριτική γιατί δεν κλείνανε οι μπάρες. Και θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Παρακαλώ. Έτσι, για να είμαστε όλοι, να έχουμε το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης. Συνήθως, όταν διεθνώς εφαρμόζονται τέτοια συστήματα, χρειαζόμαστε περίπου 24 μήνες για να βγάλουμε, να εκδοθούν οι ηλεκτρονικές κάρτες. 2 χρόνια, λέει. 2 χρόνια. Στην χώρα μας το κατορθώσαμε αυτό σε 4 μήνες. Χρειάζονται άλλοι 24 μήνες για να κλείσουν οι μπάρες και να εφαρμοστεί η εφαρμογή. Στη χώρα μας κάναμε 12 μήνες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε, σας λέω τα στοιχεία, να σας τα διαβάσω από μέσα για να γνωρίζουμε όλοι τι έχουμε καταφέρει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε 1.100.000 κάρτες, 750.000 περίπου είναι προσωποποιημένες, 746 για την ακρίβεια, και 350.000 είναι μη προσωποποιημένες. Όταν κάθε μήνα, τα προηγούμενα χρόνια, πουλιόντουσαν 250... Πώς μεταφράζεται οικονομικά λοιπόν αυτό? Αυτό μεταφράζεται με μία διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, στις προσωποποιημένες, χωρίς τις απρόσωπες, 500.000. Αν βάλουμε και τις απρόσωπες, 850.000 κάρτες περισσότερες από ό,τι πουλιόντουσαν στο παρελθόν. Άρα είχαμε μάθει να κυκλοφοράμε χωρίς εισιτήριο. Όχι, απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Ναι. Τώρα, για να δούμε τα ωφέλη από όλη αυτή την εφαρμογή. Έχουν εκδοθεί 32.000 κάρτες στα άτομα, συμπολίτες μας με αναπηρία, και έχουν εκδοθεί και 175.000 κάρτες σε ανέργους που μετακινούνται δωρεάν. Mm-hmm. Αυτό, κύριε Σαράντη, δεν υπήρχε ποτέ. Και μάλιστα όταν εφαρμόσαμε το καλοκαίρι του 2015 να μετακινούνται δωρεάν οι άνεργοι, δεχθήκαμε κριτική ότι είμαστε κυμπάριδες, ότι με τα λεφτά του ελληνικού λαού τα ξοδεύουμε στο να μετακινούνται οι άνεργοι. Αυτό δείχνει προφανώς και την κοινωνική ευαισθησία που έχουν κάποιοι και αυτοί που τα έλεγαν αυτά. Είναι όμως ένα μέτρο που είναι πραγματικά κοινωνικό, ευαίσθητο. Σκεφτείτε τους ανέργους και ιδιαίτερα τους μακροχρόνιους ανέργους που δεν μπορούσαν να πάρουν ένα εισιτήριο ή το μετρό, για το μετρό ή για ένα λεωφορείο, για να πάνε να ψάξουν να βρουν δουλειά, να μετακινηθούν, να έχουν πρόσβαση τέλος πάντων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά τα ωφέλη τα έχουμε σήμερα γιατί έχουμε κάνει πολύ μεγάλη, αν θέλετε, εξοικονόμηση, πολύ μεγάλη παράκαμψη όλων των παραβατικών συμπεριφορών που υπήρχαν με το κλασικό χάρτινο εισιτήριο και με αυτούς που τύπωναν τα πλαστά και με τα κυκλώματα των πλαστών. Μέσα στις αστικές κοινωνίες και έξω από τις αστικές κοινωνίες. Μένουμε και δεν σας έχω διακόψει γιατί είναι πράγματα που αφορούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του και γι' αυτό. Προχωράμε όμως, αν θέλετε. Και πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Έρχομαι στα νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή τη φορά είχαμε και τη Θεσσαλονίκη. Δανείζομαι και πάλι τη Μάνδρα. Και τη Θεσσαλία. Και τη Θεσσαλία και πάει λέγοντας. Και τη Θράκη. Τη Χρυσούπολη. Μέσα στη Μάνδρα όμως, και μένω στη Μάνδρα, γιατί μέσα σε ένα οχτάμινο από την προηγούμενη πλημμύρα μέχρι τις προχθεσινές, είχαμε πάλι σκληρές εικόνες. Ναι. Τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το οχτάμινο? Άλλα ακούγαμε, τελικά μάλλον κάτι δεν είδαμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Βεβαίως δεν είναι έτσι. Οι πολίτες εκεί αυτό λένε. Ναι, οι πολίτες, κοιτάξτε και Σαράντη, οι πολίτες δικαίως είναι αγανακτισμένοι, διότι όταν τελευταία 10-15 χρόνια στη Μάνδρα και σε άλλες περιοχές έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια των ανθρώπων 10 φορές, προφανώς όποιος και να ήταν, και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε, θα είχαμε μία αγανάκτηση και ένα μεγάλο παράπονο από την πολιτεία για τις διαχρονικές ευθύνες που έχει. Καλά, εντάξει, δεν πρέπει να φτάσει η 10η για να αγανακτήσω. Πιθανόν να αγανακτηθείτε με την πρώτη και με τη δεύτερη. Έτσι, λοιπόν.
Από εκεί και πέρα όμως, οι ευθύνες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περιοχή και για τις υπόλοιπες περιοχές που αναφέρατε πριν ότι είχαμε πλημμύρες, είναι εντοπισμένες. Έχουν γίνει εγκλήματα σε αυτές τις περιοχές, πραγματικά εγκλήματα. Ωραία, εντοπίστηκαν. Τα αναδείξαμε. Και... πάμε στο και. Ναι. Διαβάζω κιόλας ότι στη δημιουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε. Προχθές. Ναι, και δηλώσατε ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αυτή που μας έρχεται, θα γίνουν προγραμματικές συμβάσεις και να αναλάβουν τα Υπουργεία να εκτελέσουν τα έργα που δεν μπορούν να προχωρήσουν. Που δεν μπορούν να προχωρήσουν οι Δήμοι. Ναι. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο όπου τα ρέματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών. Εκεί υπάρχουν κάποια έργα τα οποία οι Δήμοι δεν έχουν τη στελέχωση, αν θέλετε, το ανθρώπινο δυναμικό ή την εμπειρία, την οργάνωση. Πιθανά και το χρήμα. Ναι, όχι, το χρήμα το έχουν, γιατί αν δεν τα έχει καλύψει οι ίδιοι, αν δεν τους έχει βοηθήσει η περιφέρεια, που τους έχει βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έρχεται ή το Υπουργείο Ιστορικών, το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Οικονομίας και καλύπτει τις έκτακτες αυτές ανάγκες. Άρα λοιπόν ο Δήμος. Έτσι. Άρα και δεν με τις αδυναμίες που έχει. Βεβαίως. Δεν προχωρεί. Δεν υπάρχει τέτοιο. Ανεβαίνουμε την κλίμακα. Πάμε προς τα πάνω. Υπάρχουν λοιπόν έργα τα οποία για όλους αυτούς τους λόγους μπορούμε όποτε θέλετε να τους αναλύσουμε. Δεν μπορούν, εάν θέλετε, να υλοποιηθούν ή δεν μπορούν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Εκεί μιλήσαμε μαζί τους και το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε όσοι δεν μπορούν να μπορέσουν να τελοποιήσουν κεντρικά τα Υπουργεία για να καλύψουμε τις πληγές που έχουν ανοίξει αυτές τις περιοχές. Η ευθύνη πάντα έχει ονοματεπώνυμο. Εδώ την ευθύνη ποιος την έχει? Για ποιο από όλα τα εγκλήματα που έγιναν? Όχι, δεν μιλάω. Για ποιο από όλα τα εγκλήματα, γιατί κύριε Σαραντή... Έχω μείνει στη Μάνδρα, μένω στη Μάνδρα. Πάμε στη Μάνδρα. Έτσι, στη Μάνδρα, μένω στη Μάνδρα. Ξέρουν όλοι εδώ και δεκαετίες τα χωροταξικά εγκλήματα που έγιναν. Αν θέλετε να σας φέρω αεροφωτογραφίες, έχουμε δείξει στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε την περιοχή, που δείχνουν πώς χάνεται το ρέμα και πότε, στη δεκαετία του 60, του 70, του 80, πώς ο κεντρικός δρόμος της Μάνδρας μέσα στην αστική περιοχή γίνεται, το κεντρικό ρέμα γίνεται δρόμος και είναι ο κεντρικός δρόμος, αυτός πλημμυρίζει κάθε φορά. Τα έχουμε ξαναδείξει αυτά. Ναι. Έτσι, δεν είναι, είναι από την πριν από 8 μήνες. Δεν έχουν αναδειχθεί αυτά. Εμείς τουλάχιστον από εδώ τα είχαμε πει και είχαμε κουβεντιάσει και μαζί. Είσαστε από τους ελάχιστους που τα έχετε. Τα είχαμε πει και τα είχαμε κουβεντιάσει και μαζί. Επομένως, αλλά το ζητούμενο είναι... Επομένως, πρέπει να τρέξουν όχι έργα αποσπασματικά. Εδώ πρέπει να τρέξουν τα 2-3 μεγάλα έργα που ξεκίνησε η περιφέρεια να τα κάνει πριν την πλημμύρα της Μάνδρας, τον Νοέμβριο πέρσι. Και δυστυχώς βρήκε πάρα πολλά εμπόδια. Όχι μόνο στη γραφειοκρατία, αλλά και σε υπηρεσίες, αν θέλετε, ή σε ανεξάρτητες υπηρεσίες, όπως οι δικαστικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν το ένα να κομμάτι είναι... και να ξεκινήσει τα έργα. Το ένα κομμάτι λοιπόν η γραφειοκρατία. Δανείζομαι και το πρωτοσέλιδο της ΡΙΑΛ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σας το δείχνω κιόλας να το δείτε. Λέει «Η ώρα του εισαγγελέα για τη Μάνδρα». Επιτέλους. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο το οποίο έχει σήμερα η εφημερίδα ΡΙΑΛ. Άρα λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, φταίει η γραφειοκρατία, φταίει και η δικαιοσύνη. Δεν φταίει η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Λοιπόν, το Νοέμβριο πέρσι έγιναν οι πλημμύρες. Ζήτησε η περιφέρεια, όπως θυμάστε, τη συνδρομή του Υπουργείου για να ενταχθούν αυτά τα έργα που χρειάζονται απολωτριώσεις σε μια πολύ σύντομη διαδικασία, του 7α. Την απόφαση αυτή το Υπουργικό Συμβούλιο την έλαβε το Δεκέμβρη. Η δικάσιμος, ξέρετε πότε ορίστηκε, κύριε Σαραντή? Πότε, πείτε μια ημερομηνία. Δεν το γνωρίζω. Πότε... Τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη. Αν λοιπόν τα αντιπλημμυρικά έργα δεν γίνουν τους θερινούς μήνες και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες, που δεν έχουμε συνήθως βροχοπτώσεις, μην κοιτάτε τώρα που έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα τέλος Ιουνίου, δεν συνηθίζεται αυτό. Ναι, δεν είναι μακριά και ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Δεν είναι μακριά. Έτσι, αν πολύ λοιπόν κοντά είναι. Οι απολωτριώσεις για αυτά τα έργα γίνουν τον Οκτώβρη, πότε θα γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα? Πόσες φορές θα πρέπει να πλημμυρίσει μία περιοχή για να κάνουμε γρήγορα τις απολωτριώσεις και να γίνουν τα έργα? Ναι, με τη διαφορά όμως ότι ξέρετε, μόνο... ακούει τώρα ο τηλεθεατής και λέει καλά, άμα μου τα λέει αυτά ο Υπουργός. Τι να κάνει ο Υπουργός? Ναι, ποιος είναι αυτός ο οποίος τελικά θα το λύσει? Ο Περιφερειάρχης, όταν
υπερβαίνει πραγματικά το πλαίσιο που υπάρχει για τις απολωτριώσεις, που συνήθως το στέλνει 4 και 5 και 6 χρόνια, το εντάσσει στη γρήγορη διαδικασία αμέσως και στη συνέχεια έρχεται το δικαστήριο και αντί να ακολουθήσει τον νόμο που λέει το εφετείο Αθηνών μέσα σε 30 ημέρες. Το έχετε πει στον κύριο Κοντονή. Βέβαια το έχω πει. Okay. Βέβαια το έχω πει και ετοιμάζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διότι δεν είναι μία φορά να έχει γίνει. Ότι έπεσες, ας πούμε, σε μία περίπτωση και έχεις αυτή την καθυστέρηση. Δεν υπάρχει καμία απολωτρίωση που έχει ενταχθεί στη διαδικασία 7α, δυστυχώς, που να ορίζονται μέσα σε 30 μέρες οι δικάσιμοι για τις απολωτριώσεις. Τη γραφειοκρατία, επειδή τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τη γνωρίζετε και από τότε που ήσασταν στο ΤΕΕ και είναι μια λέξη που την έχουμε καραμέλα. Χρόνια τώρα πάρα πολλά, έτσι. Τελικά για τη γραφειοκρατία έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει, κύριε Σαραδιγιάννη. Πάλι στη γραφειοκρατία κολλάει. Έχουν γίνει πάλι στη γραφειοκρατία γιατί υπάρχουν κενά και ελλείμματα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια όταν έχουμε δεκαετίες κενά. Να σας πω παραδείγματα. Να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Γίνανε ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, γίνανε διαδικασίες ευέλικτες για έργα αντιπλημμυρικά όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα και όταν έχουμε καταστροφές. Τι άλλη διαδικασία να μπορεί να προβλέψει κανείς. Δηλαδή μπορεί να πάει να αντικαταστήσει τη δικαιοσύνη. Πρέπει να την αντικαταστήσει. Πρέπει καταρχάς. Πρέπει να αντικατασταθεί το εφετείο για τις απολωτριώσεις, το ελεκτικό συνέδριο για τον έλεγχο της νομιμότητας των συμβάσεων. Δεν πρέπει. Πρέπει όμως να βρούμε να προχωρήσουμε, αν θέλετε, με άλλες διαδικασίες για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ πολύ πιο γρήγορα τέτοιου είδους έργα, τουλάχιστον κοινωνικά. Αυτό έχει να κάνει και με τους ανθρώπους. Έχει να κάνει επειδή με τους ανθρώπους κάνουν... που υπηρετούν στη δικαιοσύνη, με τους ανθρώπους που υπηρετούν στο δασαρχείο, με τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Προχωράμε. Πάμε να δούμε, κύριε Σπίτση, δανείζομαι το υποδομών σε αυτή την περίπτωση. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν νέα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, αν υπάρχουν νέα έργα τα οποία θα παρακολουθήσουμε. Παράδειγμα, βόρεια ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, για παράδειγμα. Επειδή ήσασταν εκεί την περασμένη εβδομάδα, γι' αυτό πολύ, το πολύ ωραίο θέμα. Έτσι. Και μας κατήγγειλε που το ξεκινήσαμε. Δηλαδή ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί και μας κατήγγειλε η αξιωματική. Γιατί σας κατήγγειλαν? Μας κατήγγειλαν γιατί έχουν το σκεπτικό, κύριε Σαράντη, να μην γίνεται τίποτα στη χώρα προκειμένου να πιστωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση τα θετικά του πόσο γρήγορα υλοποιούνται έργα. Και ότι ολοκληρώνουν τα έργα. Άρα σε τι σας κρύψανε, άρα είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι, είναι καθαρά πολιτικό το θέμα, μας κατήγγειλαν. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί επιτέλους μετά από δεκαετίες για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν και θα υλοποιηθεί, είτε θέλουν κάποιοι είτε δεν θέλουν, ο βόρειος δικός άξονας Κρήτης, από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Ταυτόχρονα θα γίνει ο διαγωνισμός μέσα στη χρονιά για τη στρατηγική μελέτη προκειμένου να μπορούμε να έχουμε όρημα τα έργα για το υπόλοιπο δικό δίκτυο της Κρήτης. Η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί συμφωνεί, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχη. Ναι, ο Περιφερειάρχης έχει εκφραστεί θετικά, οι Δήμαρχοι το ίδιο και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο Δήμο Ηρακλείου, είπαμε ότι αν έχει τοπική αυτοδιοίκηση οποιαδήποτε αντίρρηση σε σχέση με τον προγραμματισμό και τον τρόπο υλοποίησης αυτού του έργου, θα το καταθέσει μέχρι 1η Αυγούστου και θα αναλάβει να πάρει τους πόρους και να το κάνει εκείνη. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα ερώτημα το οποίο έρχεται από την Κρήτη. Έχουμε και άλλο έργο στην Κρήτη, μεγάλο. Στην Κρήτη να σταθώ ένα λεπτάκι σε αυτό, απλά για ένα λόγο. Επειδή ένα ερώτημα το οποίο προφανώς σας ετέθηκε εσάς και έχει φτάσει και στα δικά μου αυτιά, έχει να κάνει με τα διόδια, με τα τέλη διοδίων για αυτό τον βόρειο άξονα και αν θα πληρώνουν. Οι Κρητικοί, για παράδειγμα, θα πληρώνουν. Οι πολίτες της Κρήτης, οι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης, δεν θα πληρώνουν γιατί είναι ένας τρόπος να μπορούμε από τη μόνιμη κατοικία. Όχι, πώς θα πιστοποιείτε και πώς θα καταλήγει να είναι σε ένα χαρτί, σε μια ταυτότητα, σε κάτι για να περνάει. Όλοι οι πολίτες δηλώνουν στις οικονομικές υπηρεσίες που είναι η μόνιμη κατοικία τους, δηλώνουν και στις οικονομικές υπηρεσίες και στο Υπουργείο Μεταφορών ποια είναι τα οχήματά τους, τα ιδιωτικά οχήματα. Αυτά θα εξαιρεθούν με τον ίδιο τρόπο που έγινε στους τρεις δομούς της Τράκης, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε κάποιους δήμους έξω από την Αττική, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στην Θεσπρωτεία, στην Καστοριά και στη Φλόρινα για την Εγνατία Οδό, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε όσες περιοχές δεν υπήρχε εναλλακτικό ασφαλές δίκτυο στη χώρα.
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και στην Κρήτη μπορούμε από τη στιγμή που θα έχουμε ηλεκτρονικά διόδια και σύστημα ηλεκτρονικών διόδιων να έχει κάθε αυτοκίνητο ένα πομπό που θα, δεν θα χρεώνεται, θα περνάει ελεύθερα για κάθε μόνιμο κατοικό. Στα διόδια θα έρθω πάλι αργότερα. Πέστε μου για κάτι που πήγατε να πείτε ακόμα για την Κρήτη. Κάτι στην Κρήτη πιστεύω ότι τα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο δεν τα έχει ξαναζήσει το νησί. Τα ουσιαστικά έργα ολοκληρώνεται μετά από δεκαετίες ο δρόμος για τη Μεσαρά. Είμαστε στη φάση ολοκλήρωση του διαγωνισμού για ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, στο Καστέλι της Κρήτης, προκειμένου επιτέλους να μην ζει το Ηράκλειο αυτά που ζει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε πολλά έργα που σχετίζονται με το αρδευτικό δίκτυο. Δεν πειράζει, είναι ένας ήχος απόλυτα λογικός. Έτσι. Με το αρδευτικό δίκτυο της, της Κρήτης, όπως και με πολλά φράγματα που έχουν δρομολογηθεί και πρέπει να γίνουν. Υπουργέ, με συγχωρείτε. Σας αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, αυτός. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως για να το δώσω εδώ στα παιδιά να το... Έτσι, λοιπόν, προχωράμε λοιπόν, πάμε. Και... Λοιπόν, στην Κρήτη λέγατε. Πραγματικά η Κρήτη είναι μία από τις περιοχές της χώρας που είναι παρατημένη σε σχέση με τις υποδομές. Αξίζει να γίνουν τα αναπτυξιακά έργα υποδομών για να αναπληρώσει αυτή την χαμένη, την οπισθοδρόμηση, αν θέλετε, στις υποδομές που δεν στηρίζει τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της Κρήτης. Είχα πει ότι θα ξανάρθω στα διόδια. Να σου πω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο όρημη είναι η κοινωνία. Για να τρέξουμε λίγο την κουβέντα που είναι και στα πολιτικά. Πόσο όρημη είναι η κοινωνία. Όταν έγινε το αναπτυξιακό συνέδριο στο Ηράκλειο της Κρήτης για την Κρήτη, οι πολίτες στην Ιεράπετρα δεν ζήτησαν να γίνει ο δρόμος. Δεν είναι στην ιεράρχηση των θεμάτων τους Ιεράπετρα Σιτία. Ζήτησαν να γίνει ο αγωγός άρδευσης στην Ιεράπετρα προκειμένου να συνεχίσουν τα θερμοκήπια, η πρωτογενή παραγωγή να έχει τη δραστηριότητα που έχει και να αναπτυχθεί. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει πάρα πολύ. Έρχομαι στα διόδια και το ερώτημα είναι τι έχει γίνει με εσάς τους θεσμούς και τα διόδια στην Εγνατία Οδό. Αλλά ακούγαμε, αλλά μαθαίνουμε, αλλά θα δούμε. Όχι. Όχι. Δεν σας υποχρέωσα να εξαιρέσετε την Εγνατία Οδό από το διαγωνισμό για τα ηλεκτρονικά ειδόδια. Όχι βέβαια. Προφανώς όχι. Υπήρχε μία απόπειρα για να εξαιρεθεί η Εγνατία Οδός από τα ηλεκτρονικά αναλογικά ειδόδια. Και κύριε Σαράντη, προφανώς το ζήτησαν οι θεσμοί, αλλά η γνώμη μου είναι ότι οι ευθύνες είναι εδώ, δεν είναι στους θεσμούς. Από εδώ κάποιοι έκαναν παρέμβαση για να ζητήσουν οι θεσμοί την εξαίρεση εγνατίας από τα ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια. Και η σκοπιμότητα, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι προφανής. Είναι να πέσει η τιμή της παραχώρησης της εγνατίας. Τα ελευθέρας για μόνιμους κατοίκους και επαγγελματίες θα ισχύσει. Θα σας πω αμέσως. Δεν πέρασε προφανώς μια τέτοια πολιτική. Περιγράφηκε ακριβώς το σύστημα και η συμβατότητα του συστήματος που έχει πει το Υπουργείο Υποδομών και όπως και όλες οι παραχωρήσεις, ο παραχωρησίουχος ή θα εγκαταστήσει αυτό το σύστημα που έχουμε πει ή θα εντάξει την Εγνατία στο σύστημα που θα εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών. Αυτή την δυνατότητα την έχουν όλες οι παραχωρήσεις. Άρα και η Εγνατία Οδός. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης ότι θα ισχύσει το να μπορούν να έχουν ελεύθερη διέλευση οι άνεργοι. Θα την έχουν. Βεβαίως. Τα άτομα με αναπηρία. Και απορώ πραγματικά γιατί διαβάζουμε στον... Όχι μόνιμοι κάτοικοι και οι επαγγελματίες. Γιατί εκεί υπήρχε και η παρέμβαση από το ΤΑΙΠΕΔ. Οι επαγγελματίες δεν είχαν ποτέ ελεύθερη διέλευση. Οι μόνιμοι κάτοικοι των 6 νομών που σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, σε επίπεδο νομού, είχαν ελεύθερες διελεύσεις, είναι ένα θέμα που δεν έχει μπει από το ΤΑΙΠΕΔ στο διαγωνισμό και θα είναι ένα θέμα που θα διαπραγματευτούμε τους επόμενους μήνες. Προτείνω να κάνουμε μια στροφή στην κουβέντα μας, να πάμε λίγο να δούμε και την είδατε πολιτική όμως, επικαιρότητα. Παρακαλώ. Είδατε όμως πόση στρέβλωση υπάρχει. Δηλαδή,
αλλάξαμε την υπουργική απόφαση για το ποιοι απαλλάσσονται. Δεν έχουν βγει εκτός τα άτομα με αναπηρία. Κύριε Σαράντη, θα σας φέρω για να διαβάσετε πόσα δημοσιεύματα και πόσες επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης έχουν κατατεθεί ότι δήθεν τα άτομα με αναπηρία θα πληρώνουν. Δηλαδή, είναι μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Ακριβώς επειδή είναι μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Εδώ μιλάμε πλέον ότι σε λίγο θα λέμε αν πιστεύουμε αυτά που διαβάζουμε, αν πιστεύουμε στα μάτια μας αυτά που υπογράφουμε, η παραπληροφόρηση, η σκόπιμη παραπληροφόρηση, οι γκρίζες ζώνες που έχουν πολύ συγκεκριμένα μέσα και του έντυπου τύπου και του ηλεκτρονικού τύπου, είναι έξω από κάθε λογική. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, νιώθετε ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση είναι πάνω σε μια κινούμενη άμμο, και το λέω αυτό κυρίως μετά τους κραδασμούς οι οποίοι υπήρχαν στους ανεξάρτητους Έλληνες? Όχι. Η κυβέρνηση έβγαλε τη χώρα από την περιπέτεια που την έβαλαν οι δυνάμεις του παλαιοκομματισμού, δηλαδή αυτές που είναι και εντάσσονται στη Νέα Δημοκρατία και στο ΚΙΝΑΛ. Εκτιμώ ότι είναι η ανάσα που μπορεί να έχει χώρα. Είναι αυτό που έγινε με την ολοκλήρωση του προγράμματος, με το να σταματήσουμε για να κάνουμε οτιδήποτε, να έχουμε τους θεσμούς και να διαπραγματευόμαστε μαζί τους, δηλαδή η ανάκτηση της χαμένης εθνικής κυριαρχίας που κάποιοι παρέδωσαν. Είναι το σημαντικότερο θέμα, κύριε Σαράντη. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένας δημόσιος, ειλικρινής διάλογος, πώς δεν θα φτάσει ξανά ποτέ η χώρα μας μελλοντικά, ώστε κάποιοι πρόθυμοι να παραδώσουν αυτό το κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας σε κάποιους άλλους για οικονομικούς λόγους. Εσείς τον εαυτό σας που το βάζετε, στους πρόθυμους, στους μη πρόθυμους? Το βάζω στις δυνάμεις που έβγαλαν τη χώρα από αυτό που κάποιοι άλλοι την έβαλαν. Μάλιστα. Στην περιπέτεια των 8 χρόνων των μνημονίων. Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι οι περιπέτειες που περνάνε οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα σας βάλουν ίσως σε περιπέτειες? Όχι. Ως κυβέρνηση. Δεν θα μας βάλουν σε περιπέτειες. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες έχουμε πολύ μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες. Αλλά υπήρξε μια συνεργασία έντιμη. Υπήρχε μια στάση πραγματικά εθνική, πατριωτική σε αυτή τη συνεργασία για να βγει η χώρα από την κρίση. Τον πατριωτισμό το βλέπετε λίγο διαφορετικά όμως, και εσείς και ο κύριος Καμένος για παράδειγμα. Ναι, έχουμε διαφορές. Δεν είναι προφανές. Αυτό έλειπε. Εγώ το βλέπω, γι' αυτό και σας το τονίζω. Αυτό έλειπε. Έρχομαι στο κίνημα αλλαγής. Όχι, 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 όχι. Να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα. Πριν πάμε στο κίνημα αλλαγής. Πώς γίνεται, κύριε Σαράντη, να φύγουν δύο βουλευτές και μάλιστα ο ένας να φύγει αφού ήταν ο κεντρικός εισηγητής των ΑΝΕΛ στο ελληνικό κοινοβούλιο στην πρόταση της πιστείας μια εβδομάδα μετά? Το πάτε στην αποστασία? Για τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρόταση της πιστείας. Το πάτε στην αποστασία? Το πάω εκεί που είναι ολοφάνερο ότι έχει πάει. Κάποιοι επιχειρούν. Αποστασία με ρουβίκονα. Κάποιοι επιχειρούν εδώ και 3 χρόνια κάθε μέρα να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση. Κάποιοι προσπαθούν να φύγουν βουλευτές από τις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση, και είμαι επίσης βέβαιος ότι δεν θα καρποφορήσουν αυτές τις προσπάθειες, ακόμη και αν η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, κοιμάται και ξυπνάει με ένα στόχο. Να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να πέσει η κυβέρνηση, να πάμε σε εκλογές, να. Αυτό το οποίο βγήκε από το Μαξιμού, μιλούσε για δύο επιχειρηματίες, ένα στον Πειραιά και ένα στη Θεσσαλονίκη. Επιμένετε και για τους δύο επιχειρηματίες? Τι εννοείτε να επιμένετε στους δύο επιχειρηματίες? Επιμένετε ότι αυτοί οι δύο επιχειρηματίες παλεύουν για την αποσταθεροποίηση της χώρας? Το Μαξιμού έβγαλε την ανακοίνωση που όφιλε να βγάλει από αυτά που έχουμε ζήσει, και προφανώς αυτό ισχύει. Μάλιστα. Προχωράμε λοιπόν. Έρχομαι στο κίνημα αλλαγής. Εδώ το ερώτημα είναι, φλερτ με το κίνημα αλλαγής πρέπει να έχετε ή θα προτιμούσατε τη διάσπασή του? Θα προσπαθούσαμε να έχουμε
γάμο με το κίνημα αλλαγής. Αν το κίνημα αλλαγής. Συνήθως ο γάμος από το φλερτ ξεκινάει. Αλλά εδώ βλέπουμε τη μία φλερτ. Την άλλη θα έλεγα ότι υπάρχουν και προσπάθειες διάσπασης. Αυτό όχι, δεν υπάρχουν από εμάς. Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια διάσπασης από εμάς. Κανένας κόμματος, γιατί σεβόμαστε το κάθε κόμμα την ανεξαρτησία του της διαδικασίας του και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά κύριε Σαράντη, το κίνημα αλλαγής έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η πολιτική γραμμή του, ποια είναι η ιδεολογική του και πολιτική του τοποθέτηση. Αν θα συνεργαστεί με τις προοδευτικές δυνάμεις ή τις συντηρητικές, αν συνεχίζει το ιστορικό λάθος που κατά τη γνώμη μου έκανε, να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με μια Νέα Δημοκρατία η οποία φιλοξενεί στην ηγετική της ομάδα πλέον ακροδεξιά στοιχεία. Υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι ταυτίζουν το κίνημα αλλαγής με τη Νέα Δημοκρατία. Το ταυτίζετε? Υπάρχουν δυνάμεις στο κίνημα αλλαγής που ταυτίζονται μόνοι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν τη βοήθεια κανένας. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, επιδιώκουν έναν ειλικρινή διάλογο για συνεργασία με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Σήμερα το έχουμε και τη συνεδρίαση. Αυτό να γίνει. Σήμερα έχουμε τη συνεδρίαση του ποταμιού, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με την αποχώρηση ημί του ποταμιού από το κίνημα αλλαγής. Τι θα τους λέγατε? Κουβεντιάζατε τώρα με τον Σταύρο Θοδωράκη. Τι θα τους λέγατε, να μείνετε ή να φύγετε? Δεν θέλω να μπω στο τι θα έλεγα και στον Σταύρο Θοδωράκη και σε άλλα, αν θέλετε, στελέχη του κινήματος αλλαγής. Αυτό έχει να κάνει με την συνείδηση του καθένα. Αν έχουν κάνει μία προσπάθεια μέσα στο κίνημα αλλαγής πολλά στελέχη του για να το επαναφέρουν αυτή την προσπάθεια που έγινε με το κίνημα αλλαγής σε μία προοδευτική κατεύθυνση και έχουν αποτύχει, προφανώς η τοποθέτησή τους δεν θα ήταν εντός του κίνηματος αλλαγής. Αν πιστεύουν ότι μπορούν να το επαναφέρουν στην προοδευτική όχθη του ποταμιού, μια και μιλάμε για το ποτάμι, ναι, εμένα. Αλλά έχετε δει εσείς, κύριε Σαράντη, κάποια άλλη πορεία του κινήματος αλλαγής σε σχέση με τη συνεργασία που υπήρξε, την κυβερνητική συνεργασία που υπήρξε του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά? Έχετε δει κάποια αλλαγή στην πολιτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την ακροδεξιά που έχει μπει και έχει καθιερωθεί στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να πει το κίνημμα αλλαγής ή άλλος χώρος που αυτό προσδιορίζεται ως προοδευτικός, ότι δεν συνεργάζομαι με αυτούς και συνεργάζομαι με κάποιους άλλους? Αν λοιπόν έχετε δει εσείς κάτι τέτοιο, να μας το πείτε και εμάς. Μια και κάνατε αναφορά στην Νέα Δημοκρατία, δανείζομαι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento. Το πρωτοσέλιδο λέει «Η νέα Siemens του Κυριάκου, φίλος και υποστηρικτής του, ο Μίστερ Νοβάρτης». Αυτό λέει το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα του Documento. Πριν από λίγο μάλιστα βγήκε και ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ που αφορά αυτό το δημοσίευμα. Έχετε εικόνα, κύριε Υπουργέ? Απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία βγήκε? Μέχρι την ώρα που μπήκα εγώ στο στούντιο, όχι. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν μια πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν αποκαλυφθεί και εγώ δεν ξέρω πόσα πράγματα. Αν μου βρείτε μία απάντηση και αν μου βρείτε από ποιους αυτή η είδηση, παραδείγματος χάρη, που αν γινόταν για ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής, ήταν ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε τέτοια σχέση, θα το είχαμε ένα χρόνο σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια, σε συγκεκριμένους σταθμούς, σε συγκεκριμένες εφημερίδες, να παίζει κάθε μέρα. Αν απαντήσει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, να μου το πείτε και εμένα. Θα σας το πω, εννοείται. Θα το μάθετε. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Δεν θα απαντήσει, κ. Σαράντη. Δεν θα απαντήσει. Τα ίδια έχουν γίνει με αποκαλύψεις κι άλλων εφημερίδων, και της εφημερίδας Documento και άλλων εφημερίδων, σε σχέση με το Κυριάκο Μητσοτάκη και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σπίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Σας ευχηθώ και σε εσάς καλό καλοκαίρι και στην Κάριστο. Σε όλους.